Συναδέλφισσες αγρότισσες, συνάδελφοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, εργαζόμενοι, νεολαία της Αθήνας που είστε σήμερα μαζί μας για να στηρίξετε τον αγώνα μας. Είμαστε εδώ σήμερα από την Κρήτη έως τον Έβρο, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Αλλά σήμερα έχουμε μαζί μας και τα εργαλεία της δουλειάς, τα τρακτέρ που ξεκίνησαν από τα μπλόκα, που είμαστε 30 μέρες για να έρθουν εδώ, για να υπάρχει το σύνθημα τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ. Αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει κυλενέρ. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και τις προηγούμενες μέρες, αλλά και σήμερα, να καταφέρουμε να οργανώσουμε αυτό το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο, ήθελε πολλή δουλειά. Ήθελε ενότητα. Ενότητα βέβαια στην πράξη. Κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει, αλλά χάρη σε εσάς το καταφέραμε. Και είμαστε εδώ για να δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση. Πίστευε ο Πρωθυπουργός ότι μετά τη συνάντηση που έκανε μαζί μας θα φεύγαμε. Γιατί να φύγουμε? Γιατί λύθηκαν τα προβλήματά μας? Έλυσε κανένα αίτημα από αυτά τα 7 που στείλαμε και δεν μας έλυσε ούτε ένα? Και να τα πάρουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους εδώ και τώρα. Να θεσπιστεί. Επιτέλους έφτασε η ώρα. Το ζητάει η αγροτιά, το ζητάνε οι κτηνοτρόφοι, το ζητάνε οι μελισσοκόμοι. Είναι αναγκαίο αυτό το μέτρο να θεσμοθετηθεί για να τελειώνουμε μία και καλή. Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, 7 λεπτά την κιλοβατόρα, 9 με 11 μας είπε. 9 με 11, 30 ταχυτήτων θα είμαστε. Και όσοι χρωστάμε λίγα που είμαστε οι περισσότεροι, τι, θα πάμε στα 11. Φοβάται μήπως μειώσει τα κέρδη των εταιριών? Όχι, η ζωή η δική μας έχει μεγαλύτερη αξία. Άρα 7 λεπτά την κιλοβατόρα, το απαιτούμε και θα το κερδίσουμε. Διεκδικούμε επίσης επιδότηση στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα και στα αγροεφόδια. Οι τιμές αυτές έχουν πάει στον ουρανό. Δυστυχώς για μας η απάντηση του καμία. Κάντε καταγγελίες. Εμείς θα κάνουμε καταγγελίες. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε κυβέρνηση. Λύστε το αυτό το θέμα. Λύστε το, γιατί αυτό, φίλες και φίλοι, θα φέρει μετά και φθηνά αγροτικά προϊόντα για όλους μας. Και φθηνά και ελληνικά και υγιεινά. Γιατί τώρα δεν ξέρουμε τι τρώμε όλοι μας. Και αυτό συνδέεται με το αίτημα που έχουμε. Να σταματήσουν τα βαφτίσια. Να σταματήσουν να βαφτίζονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και να περνάνε εδώ σε εμάς την κατανάλωση και να κινδυνεύει η ζωή μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν σταματήσουν αυτά όλα όπως τα ζητάμε, τότε σίγουρα όλοι μας θα τρώμε λεμόνια από την Πελοπόννησο κάτω ή από την Άρτα. Θα τρώμε ελιές από εδώ, θα τρώμε ροδάκινα από την κεντρική Ελλάδα, θα τρώμε φρούτα δικά μας, θα τρώμε προϊόντα δικά μας, τα οποία θα είναι υγιεινά, γιατί εμείς ξέρουμε να καλλιεργούμε με όρους που να μην κινδυνεύει η ζωή κανενός. Άρα πρέπει να το κάνει. για τη νέα ΚΑΠ. Καμία απάντηση και ουσιαστική λύση. Είστε κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ. Να επανέλθει το πρασίνισμα, να πάρουμε τα χρήματα που χάνουμε από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Είναι απώλεια εισοδήματος. Τι θα περιμένουμε? Ρωτήσατε κάποιον που πήγε να πάρει 5.000 και πήγε 2 για όλο τον χρόνο πώς θα ζήσει τα παιδιά του? Άρα πρέπει να λυθεί, να μας λύσει και να εφαρμόσει τα χρήματα που παίρναμε το 22 με το πρασίνισμα, να δοθούν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Τώρα, αν και κάθε φορά, συνάδελφοι, κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, πάντα ξέρουμε ότι εμείς κάνουμε ένα εισόδημα και πάντα γινόμαστε φτωχότεροι και πάντα μας οδηγούν στο να φεύγουμε από τα χωριά μας, να φεύγουμε από τα χωράφια μας, να φεύγουμε από τα μακριά μας. Αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, τόσα χρόνια που εφαρμόζεται, εδώ μας έχει οδηγήσει. Πριν 20 χρόνια ήμασταν 1.000.000 αγρότες και περνάμε τόσο καλά που φτάσαμε στις 400.000. Γιατί άραγε? Γιατί ακολουθούν μια πολιτική που είναι συγκεκριμένη. Να μαζέψουν τη γη και την παραγωγή σε χέρια λίγων. Να μιλάνε για αύξηση κέρδους. Εμείς να μιλάμε για την επιβίωση τη δική μας και των οικογενειών μας. Άλλο αίτημα στο οποίο πάλι η κυβέρνηση δεν απάντησε. Διεκδικούμε αντιπλημμυρική θωράκιση σε όλη τη χώρα. Έρχομαι από Θεσσαλία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκεί χάσαμε και συνανθρώπους μας, χάσαμε σπίτια, χάσαμε χωράφια, χάσαμε μηχανήματα, τα χάσαμε όλα, χάσαμε ζώα, υπάρχουν κτηνοτρόφοι άνεργοι και ακόμα μας δουλεύουνε. Έχουν περάσει 6 μήνες κοντά. Πότε θα υλοποιήσουν αυτά? Με τι θα ζήσει ο άνεργος κτηνοτρόφος που είχε ένα εισόδημα μέχρι σήμερα? Και... ούτε μονόποδο έχει τίποτα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα, παύλα αιτήματα, είναι αυτά που καλούμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις. Και σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε να το κάνουμε, αν και σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σαν αγροτικοί σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, αυτόν τον αγώνα τον κάνουμε όλο τον χρόνο. Δεν σταματάμε τη διεκδίκηση να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Όλο τον χρόνο αγωνιζόμαστε. Όπως αγωνιζόμαστε στα χωράφια μας, όπως αγωνιζόμαστε στα μαντριά μας, έτσι αγωνιζόμαστε και στον δρόμο. Με άλλες μορφές ή με αυτή τη μεγαλειώδη μορφή που έχουμε σήμερα. Και δίνουμε από εδώ την υπόσχεση στην κυβέρνηση ότι αν δεν δοθούν λύσεις, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί έως ότου λυθούν αυτά τα προβλήματα, έως ότου παραμείνει η ύπεθρος ζωντανή, έως ότου θα είμαστε όλοι μαζί μια κοινωνία που θα έχουμε όραμα τη ζωή μας και όχι τα κέρδη τους. Καλή συνέχεια, καλόν αγώνα και να είστε σίγουροι να τα κερδίσουμε.